Ο εντοπισμός της Γιάφκας με τον οπλισμό του επαναστατικού αγώνα μπορεί να πρόσθεσε τα σημαντικότερα κομμάτια στο πάζλ της εξάρθρωσης οργάνωσης για την αντιδρομοκρατική υπηρεσία. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμη δύο ανοιχτά κεφάλαια. Το πρώτο αφορά στα ασύλληπτα μέλη και το δεύτερο στις διασυνδέσεις των φερόμενων ως τρομοκρατών με τον υπόκοσμο και το οργανωμένο έγκλημα. Οι αστυνομικοί από τα μέχρι τώρα ευρήματα εκτιμούν ότι τουλάχιστον άλλα 6 πρόσωπα που δεν έχουν συλληφθεί είχαν συγκεκριμένους ρόλους στη δομή του επαναστατικού αγώνα. Πρώτος ο αποκαλούμενος αρχηγός για την αντιτρομοκρατική είναι ο άνθρωπος με το ιδεολογικό και ιστορικό υπόβαθρο συγγραφέας των προκηρύξεων από την εμφάνιση της οργάνωσης το 2003 και ως τον Μάιο του 2006, οπότε σύνταξε και την τελευταία του προκήρυξη για την επίθεση κατά του Γιώργου Βουλγαράκη στο Λυκαβητό. Φαίνεται πως είναι άνω των 55 ετών, καθώς ο ίδιος έχει αναφέρει σε προκήρυξη ότι συμμετείχε ενεργά στην εξέγερση του Πολυτεχνείου το 1973. Τη σύνταξη των προκηρύξεων μετά το 2006 φέρεται να ανέλαβε νεότερο σε ηλικία μέλος της οργάνωσης, καθώς η διαφορά ύφους είναι φανερή. Το γενετικό υλικό που βρέθηκε στους χώρους που ερευνήθηκαν από την αντιτρομοκρατική παραπέμπει και σε ακόμη 5 άτομα εκτός των συλληφθέντων. Τα DNA τους παραμένουν ορφανά, οι αστυνομικοί εκτιμούν όμως ότι πρόκειται για επιχειρησιακά μέλη που συμμετείχαν και στην κατασκευή βομβών. Πρόκειται μάλιστα, όπως λέγεται, για 4 άνδρες και μία γυναίκα. Η αντιτρομοκρατική εξετάζει επίσης με πολύ προσοχή τη σχέση τρομοκρατίας και οργανωμένου εγκλήματος, καθώς θεωρεί ότι υπάρχουν υπόγειες διαδρομές και διασυνδέσεις τουλάχιστον σε πρακτικά ζητήματα. Δουλεύουμε πολύ μεθοδικά και τα αποτελέσματα της δουλειάς μας θα είναι και βεβαίως ήδη είναι εμφανή. Ήδη χτυπάμε το οργανωμένο έγκλημα, αλλά όπως και πρόσφατα πυρήνες που έχουν προχωρήσει σε τρομοκρατικές ενέργειες και που πολλές φορές αυτά είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Τα όπλα που βρέθηκαν στη Γιάφκα της Κυψέλης, κυρίως τα Καλάσνικοφ και το RPG, παραπέμπουν στο λαθρεμπόριο όπλων και το οργανωμένο έγκλημα, από όπου πιθανολογείται ότι τα προμηθεύτηκαν. Το ανεβρεθέν υποπολιβόλο Heckler & Koch με αριθμό C48330 αφαιρέθηκε από φύλακα υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας κατά τη διάρκεια ληστείας στην οδό Βασιλίσσης Όλγας 95 στη Θεσσαλονίκη. Η ληστεία έγινε στις 8:15 το πρωί της 25ης Αυγούστου 2004 από δύο ένοπλους άγνωστους δράστες που φορούσαν κράνη και αφαίρεσαν το ποσό των 18.400 ευρώ. Το γεγονός μάλιστα ότι οι ρουκέτες για το RPG ήταν συσκευασμένες σε κουτί των 6 παραπέμπει στην αλβανική μαφία. Για τον οπλισμό χρειάζονται όμως και χρήματα. Όσα ξοδεύτηκαν για τις αγορές αυτές και όσα βρέθηκαν στο αυτοκίνητο του Κώστα Γουρνά στη Νέα Φιλαδέλφεια, εκτιμάται ότι προέρχονται κυρίως από ληστείες.